η Ριβιέρα μας, το αγαπημένο μας προάστιο που πηγαίνουμε για καφέ, για μπάνιο, για διασκέδαση, για ψώνια, για τα πάντα όλα. Γλυφάδα. Μας περίμενε λοιπόν ο Δήμαρχος, ο κύριος Γιώργος Παπα-Νικολάου. Δήμαρχε, καλημέρα. Καλημέρα κύριε Φιλιππακόπουλε. Από ό,τι καταλαβαίνω, μαζί ξεκινάμε αυτό το ένθετο. Μαζί ξεκινάμε, ναι, μαζί ξεκινάμε. Ήθελα να καταλάβει ο κόσμος τι κάνουμε δηλαδή. Και ξεκινάω με εσάς. Είναι αγαπημένη μου η πόλη, το ξέρετε. Δεν μένω εκεί. Δεν μένω εκεί. Ως επισκέπτης έρχομαι. Και θέλω να ρωτήσω καταρχήν, το καλοκαίρι, τουριστικά, πώς πήγατε? Νομίζω πήγατε καλά. Ναι, πλέον και το καλοκαίρι για μας είναι μια περίοδος που η επισκεψιμότητα αυξάνεται ακόμη περισσότερο. Ξέρετε, καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς έχουμε τη χαρά και την τιμή, όπως προείπατε, να έρχονται στην πόλη μας άνθρωποι από όλη την Αττική για να χαρούν το εμπορικό μας κέντρο, τα εστιατόρια που έχουμε, τους παιδότοπους που έχουμε, τις εγκαταστάσεις συνολικά που χρησιμοποιούνται ελεύθερα από όλους. Αυτή λοιπόν η επισκεψιμότητα αυξάνεται ακόμη περισσότερο το καλοκαίρι, γιατί είναι πλέον και τουριστικός προορισμός η Γλυφάδα. Οι παραλίες μας είναι βραβευμένες με γαλάζιες σημαίες. Οι υποδομές μας αναβαθμίζονται συνεχώς. Είναι σε πλήρη εξέλιξη η πλήρης αναμόρφωση του παραλιακού μας μετώπου. Το παραλιακό μετώπου. Ολοκληρώθηκε φέτος, νομίζω, αυτό, έτσι δεν είναι? Αρχές καλοκαιριού ολοκληρώθηκε? Όχι, είναι σε πλήρη εξέλιξη. Ολοκληρώθηκε ένα κομμάτι. Το πρώτο κομμάτι, ναι. Ένα κομμάτι του πεζόδρομου και ποδηλατόδρομου, που είναι ένα τμήμα του συνολικού που έχει εξαγγείλει και η κυβέρνηση ότι θα μπορεί κανείς να ξεκινάει από το Φάληρο και να φτάνει μέχρι το Σούνιο κάποια στιγμή, να περπατάει και να χαίρεται τη Ριβιέρα ή να κάνει ποδήλατο. Το πρώτο κομμάτι, περίπου 5,5 χιλιόμετρο που θα παραδοθεί, είναι το δικό μας στους επόμενους μήνες. Είναι σε πλήρη εξέλιξη εργασίες, με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση και με πλήρη ένταση σε όλες τις παρεμβάσεις που είναι αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη. Μάλιστα. Τώρα, να κλείσουμε με το καλοκαίρι, να κάνω μία ερώτηση μόνο. Το είχαμε συζητήσει και πάλι. Είχατε ανοιχτές παραλίες φέτος για τον κόσμο, ανοιχτές πλάζες για τον κόσμο εννοώ. Δεν ήταν όλες με εισιτήριο. Το λέω γιατί ο κόσμος παραπονιέται. Όχι μόνο για εσάς, γενικότερα το λέω. Αυτό είναι ένα αφήγημα που έχουμε υιοθετήσει και δεν πρόκειται να το αλλάξουμε. Μου λένε καμιά φορά συμπολίτες μας, καλά, κάνετε τόσες προσπάθειες, άρα κάποια στιγμή, επειδή υπάρχει και μεγάλο κόστος, θα βάλετε και εισιτήριο στις παραλίες. Ναι. Η δική μας απάντηση είναι όχι. Η δική μας η πρόταση είναι, ελάτε να επισκεφτείτε τις πιο όμορφες ελεύθερες παραλίες που μπορείτε να συναντήσετε. Αυτός είναι ο στόχος μας. Προσφέρουμε όλες τις υποδομές δωρεάν στους πολίτες, ομπρέλες, εγκαταστάσεις για τους λουόμενους, λουζιέρες, αποδυτήρια, καταγωσοστική κάλυψη παντού, ό,τι χρειάζεται για να υπάρχει βράδυ της γαλάζιας σημαίας. Όλα αυτά είναι δωρεάν και θα συνεχίσουν να είναι δωρεάν. Αυτό που είναι το δικό μας όραμα για το κομμάτι, το δικό μας της Αττικής Ριβιέρας, είναι ότι αν θέλετε να έρθετε σε μια ελεύθερη πανέμορφη παραλία, αυτή είναι της Γλυφάδας. Και σας περιμένουμε, όπως κάθε χρόνο, ακόμη με μεγαλύτερη ζεστασιά και προετοιμασία. Τώρα, βέβαια, να μου στείλε και ένα, τώρα που το βλέπω, ένα τηλεθεατής μας μήνυμα. Εντάξει, λέει, έχει ο Δήμαρχος ανοιχτές τις περισσότερες παραλίες, αλλά θα έχει αυξημένα τέλη για τον κόσμο. Ναι, και σε αυτό η απάντηση είναι συγκεκριμένη. Παρακαλώ, όποιος παρακολουθεί, μπορεί να δει τους λογαριασμούς της ΔΕΗ και σας ευχαριστώ για το ερώτημα. Του τηλεθεατή είναι, όπου σας άκουσε και μου λέει να ρωτήσουμε για τα τέλη. Να ρωτήσουμε, λέω. Θα σας πω πολύ συγκεκριμένα. Η χρέωση ανατετραγωνικό στις κατοικίες της Γλυφάδας του Δήμου είναι 1 ευρώ το χρόνο. Δηλαδή, ανατετραγωνικό χρεώνουμε 1 ευρώ. Παρακαλώ, δείτε σε άλλες περιοχές να δείτε ότι οι χρεώσεις είναι πολύ ακριβότερες, 1,5 ευρώ, 2 ευρώ. Χαιρόμαστε δηλαδή μαζί με όλα όσα σας περιγράφω να έχουμε και τον ισχυρισμό ότι μέσα σε αυτή την πολύ δύσκολη περίοδο, με αυτή την κρίση που είναι σε εξέλιξη, τα δημοτικά τέλη της Γλυφάδας, που πληρώνουμε νοικοκυριά και επιχειρήσεις, είναι από τα πλέον χαμηλά συνολικά στην Αττική. Μάλιστα, αυτό είναι πολύ σημαντικό, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Που βέβαια αυτό, από την άλλη, έχετε μειωμένα έσοδα από αυτό. Αλλά υποθέτω ότι τα έχετε ισορροπήσει με άλλα πράγματα. Έτσι είναι? Ναι, για να μπορέσουμε να το εξασφαλίσουμε αυτό, η βασική προϋπόθεση είναι να τα βγάζουμε πέρα. Γι' αυτό το λέω. Μπορούμε να καλύπτουμε τα αυξημένα έξοδα τώρα και για την ενέργεια, για το ρεύμα, για τα πετρέλαια, αλλά και για την ανάγκη η πόλη μας κάθε μέρα να είναι νοικοκυρεμένη, να είναι καθαρή, να τη φροντίζουμε σε κάθε γωνιά της. Αυτό λοιπόν το επιτυχάνουμε με σημαντικές οικονομίες κλίμακος, με μεγάλες προσπάθειες που καταλήγουν στο να εξοικονομούμε σημαντικές δαπάνες,
τις οποίες επιστρέφουν αμέσως πολίτες. Αρκεί να σας πω μόνο ότι μόνο από τη διασταύρωση που έγινε και τη δήλωση των πρόσθετων τετραγωνικών σε κατοικίες, θυμάστε το προηγούμενο διάστημα σε όλη την Ελλάδα, όποιος είχε πρόσθετα τετραγωνικά στις κατοικίες του, στην κατοικία του, κλήθηκε να το δηλώσει και αυτοκούλος για να μην έχει πρόστιμα μάλιστα για το προηγούμενο διάστημα από τους Δήμους. Μάλιστα. Μόνο από αυτό δηλώθηκαν περίπου 1 εκατομμύριο τετραγωνικά πρόσθετα στην πόλη. Αυτό καταλαβαίνετε ότι είναι περίπου 1 εκατομμύριο και πλέον πάγια έσοδα για το Δήμο στο εξής. Αυτά τα χρήματα αμέσως τα έχουμε επιστρέψει στους πολίτες με τις μειώσεις των δημοτικών τελών που σας είπα προηγουμένως, που πλέον από 1,5 ευρώ που είχαμε το 2014 χρέος στα δημοτικά τέλη, σήμερα έχουμε 1 ευρώ το τετραγωνικό. Τώρα, μιας και είμαστε στο κομμάτι αυτό, σχολεία. Είναι όλα έτοιμα και το βασικότερο, Δήμαρχέ μου, είναι να έχουν πετρέλαιο, θέρμανση κτλ. Το ξέρετε ότι αυτό είναι το βασικότερο θέμα για τα παιδιά μας. Είναι για μας μια μεγάλη πρόκληση, ξέρετε, όλο αυτό το διάστημα. Δεν πρόκειται, το ξεκαθαρίζω, σε εμάς τουλάχιστον, να ακούσετε ότι θα προσπαθήσουμε να χαμηλώσουμε το φως στους δρόμους το βράδυ. Ήταν το δεύτερο ερώτημα, πείτε το, απαντήστε συνολικά. Δεν πρόκειται να κάνουμε τέτοιες επιλογές, ακριβώς γιατί η ανάγκη είναι να μπορέσουμε να έχουμε και περισσότερο φως σε κάποιες γειτονιές λόγω της εγκληματικότητας. Το ίδιο δεν πρόκειται να ακούσετε από εμάς ότι θα μειώσουμε τη θέρμανση στα σχολεία και θα υπάρχει οποιαδήποτε δυσκολία. Γιατί από κάποιο για Δήμο παιδάκια το άκουσα και αυτό, ως σύσταση βέβαια, όχι ως, ως σύσταση. Δεν συμφωνούμε με αυτό. Δεν συμφωνούμε με αυτό. Φαντάζομαι ο κάθε Δήμος έχει τη δική του ιεράρχηση. Ναι. Σε ό,τι μας αφορά, προτιμάμε να πληρώσουμε περισσότερη θέρμανση για τα παιδιά μας που είναι μέσα στην τάξη και να γλιτώσουμε από κάπου αλλού δαπάνες. Αυτό κάνουμε. Σίγουρα βεβαίως με καινούργια έξυπνα συστήματα. Υπάρχουν, ξέρετε, έξυπνοι θερμοστάτες. Υπάρχουν διάφορες τεχνικές πλέον μας επιτρέπουν να κάνουμε κάποια εξοικονόμηση. Όλα αυτά τα εφαρμόζουμε. Αλλά δεν είμαστε διατεθειμένοι για τα βασικά να κουβεντιάσουμε οποιαδήποτε έκπτωση εκεί που δεν πρέπει. Μάλιστα. Αν κάπου γίνεται κατάρρωση μεγαλύτερη που δεν χρειάζεται, αν κάπου μπορούμε να εξορθολογήσουμε τα κόστη της θέρμανσης ειδικά, αυτό θα συμβεί ούτως ή άλλως και το κάνουμε ήδη και το προετοιμάζουμε. Και η πόλη θα μείνει φωτισμένη, λέτε. Και η πόλη θα μείνει φωτισμένη. Και να σας απευθύνω και ένα ερώτημα που μας απασχολεί πολύ έντονα αυτές τις μέρες. Ξέρετε, πλησιάζουμε στα Χριστούγεννα. Στα Χριστούγεννα μας αρέσει πάρα πολύ την πόλη να τη φωτίζουμε κι άλλο. Να τη γεμίζουμε λαμπάκια. Έρχεστε τα δέντρα, τα λαμπιόνια, το έτσι. Να βλέπετε μια χαρούμενη χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα. Ναι, αν δεν έχουμε ρεύμα το θέμα όμως, Δημαρχέ μου, τι κάνουμε. Εδώ λοιπόν, να και ένα ακόμη ερώτημα. Για τέτοιες έκτακτες παρεμβάσεις που κάνουμε για το στολισμό της πόλης, για παράδειγμα. Ποια είναι η ιεράρχηση που πρέπει να γίνει και με ποιο τρόπο θα μπορέσουμε και χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα να έχουμε με τη μικρότερη δυνατή κατανάλωση. Αυτά είναι καινούργια δεδομένα για όλους μας. Τα επεξεργαζόμαστε. Έχουμε, για παράδειγμα, μια σκέψη μήπως μπορέσουμε τα φώτα, τα χριστουγεννιάτικα φώτα, να τα σβήνουμε κατά τη διάρκεια της νύχτας. Κάποια στιγμή δηλαδή να τα σβήνουμε. Να κάνετε οικονομία τη νύχτα. Ναι, όλο το βράδυ. Όλο το βράδυ. Και υποθέτω ότι μέσα στη χρονιά και άλλα τέτοια ζητήματα θα ανακύψουν. Για τα οποία κάθε φορά προσπαθούμε να είμαστε έτοιμοι. Να προσπαθείτε να βρείτε λύσεις. Ναι. Τώρα, με την ανάπτυξη του ελληνικού, τα πράγματα πάνε καλά, νομίζω. Αναμένουμε να προχωρήσουμε με μεγαλύτερη ταχύτητα οι εργασίες. Πλέον, αν κανείς επισκεφτεί έτσι περιμετρικά το αεροδρόμιο και το πρώην αεροδρόμιο και δει τι συμβαίνει, θα δει ότι συνεχώς απομακρύνονται οι παλιές εγκαταστάσεις. Ναι. Γίνονται οι κατεδαφίσεις, οι αποξηλώσεις και όλα τα σχετικά. Είμαστε σε μια διαρκή επικοινωνία με τους φορείς, τους αρμόδιους της πολιτείας, δηλαδή το Υπουργείο Οικονομικών, το Υπουργείο Ανάπτυξης, σε σχέση με διανομή χώρων που θα δοθούν στους τρεις όμορους Δήμους, σε εμάς, στο Ελληνικό Αργυρούπολη και στον Άλυμο, για να δημιουργήσουμε και εμείς καινούργιες δυνατότητες, σε χώρους δηλαδή που θα εγκατασταθούν κοινοφελείς χρήσεις και εγκαταστάσεις. Και είμαστε σε πολύ καλή επικοινωνία και με τους επενδυτές σε σχέση με ζητήματα που αφορούν και τα εργοτάξια, αλλά και τις από κοινού προσπάθειες που πρέπει να κάνουμε το επόμενο διάστημα, τις συνέργειες που χρειαζόμαστε και να δημιουργούμε όλοι μαζί αυτό που λέμε τη ριβιέρα με την ισορροπημένη ανάπτυξη. Παντού δηλαδή να προχωράμε χέρι-χέρι με ενιαίο τρόπο και με μια ανάπτυξη που θα ακολουθεί ο ένας τον άλλον. Και φυσικά αισιόδοξη που θα προστατεύει και το περιβάλλον, θα προστατεύει τους χώρους, ό,τι αυτό που λέμε τον παραλιακό μας ιστό. Είναι σημαντικό αυτό, Δημαρχέ μου. Ξέρετε, είναι η μεγάλη στόχη που έχουμε σε σχέση με το σύνολο της υλοποίησης, της προσπάθειας και την μελέτη που υπάρχει. Είναι όμως και τα μικρά και καθημερινά. Σκεφτείτε, για παράδειγμα,
τι επιβάρυνση προκαλεί στην κυκλοφορία των οχημάτων της πόλης, το εργοτάξιο του ελληνικού, όταν μέσα από τους δρόμους και τις Γλυφάδας περνάνε μεγάλα οχήματα καθημερινά. Ναι. Σκεφτείτε πόσο σημαντικό είναι να διασφαλίσουμε ότι η όχληση για τους κατοίκους και ο θόρυβος και πολλά άλλα κατά την περίοδο των εργασιών, που θα είναι μεγάλη περίοδο, θα είναι κάποια χρόνια, δεν θα επιβαρύνει δυσανάλογα τους πολίτες των γύρω περιοχών. Το επόμενο διάστημα επίσης, και εμείς με τις μεγάλες παρεμβάσεις που κάνουμε, θέλουμε να έχουμε σύνδεση με αυτό που έρχεται και στο αεροδρόμιο. Ο ποδηλατόδρομος, για παράδειγμα, που πετιάσαμε, θέλουμε να συνδέεται και με το ποδηλατόδρομο που θα είναι μέσα στο αεροδρόμιο, για να μπορεί κανείς να ξεκινάει. Να υπάρχει, και να υπάρχει μια συνέχεια, Δημαρχέ μου, να υπάρχει μια συνέχεια. Να κάνει την κόντα στη Ριβιέρα, ακριβώς αυτό. Ακριβώς. Λοιπόν, τώρα, όσο μιλάμε, και τελευταίο ερώτημα είναι, γιατί μου στείλε ένας τηλεθεατής μας πάλι ένα μήνυμα. Όλα καλά, αλλά τη νύχτα με τη διασκέδαση και το θόρυβο, όλοι εμείς που ερχόμαστε και γίνεται να σκεδάσουμε, μια χαρά είμαστε. Αλλά οι άνθρωποι που μένουν εκεί, δεν ξέρω αν είναι μια χαρά. Υπήρξε μεγάλη δυσκολία το καλοκαίρι στο γειτονικό μας Δήμο, στον Άλυμο. Στον Άλυμο, στον Άλυμο, ναι. Και μάλιστα ο Δήμαρχος, νομίζω, ο συνάδελφός σας, έκλεισε και κάποιες μέρες ένα μαγαζί, νομίζω. Πήρε κάποια μέτρα. Εκεί υπήρξε η μεγάλη δυσκολία καθημερινά κάποια επιχείρηση να κάνει γάμους που είχαν αναβληθεί λόγω της πανδημίας. Ενώ η επιχείρηση είχε κάποια άδεια για μικρότερα πράγματα. Και δημιουργήθηκαν τέτοιες δύσκολες καταστάσεις που ευτυχώς για την πόλη μας δεν υπήρχαν. Σε εμάς παλιές οχλούσες τέτοιες επιχειρήσεις δεν είναι πλέον εδώ. Δεν έχουμε δηλαδή κάποιες παλιές επιχειρήσεις, τα μπουζούκια τα παλιά που έκαναν δημιουργούσαν τέτοιες καταστάσεις. Και ευτυχώς εμείς δεν είχαμε τέτοια θέματα. Ασφαλώς έχουμε επιχειρήσεις εστίασης που λειτουργούν μέσα στον οικιστικό ιστό, μέσα στο εμπορικό μας κέντρο. Καθημερινά προσπαθούμε και με ελέγχους αλλά και με συνεργασία και με τις επιχειρήσεις και με όλους να μην υπάρχει δυσκολία στις γειτονιές, και ευελπιστούμε ότι έτσι θα συνεχίσουν. Και βέβαια να πούμε ότι οι επιχειρήσεις σαφώς και πρέπει να υπάρχουν και να λειτουργούν, δεν το συζητάμε αυτό, αλλά να υπάρχουν κάποιοι κανόνες έτσι ώστε και το επιχειρήν να προχωρεί, αλλά και ο κόσμος να κοιμάται. Είναι και τα δύο πράγματα. Σεβόμαστε τις επιχειρήσεις μέχρι το σημείο που μπορεί ο άνθρωπος που κοιμάται, όπως είπατε, το παιδί που διαβάζει, να μην έχει. Ο άρρωστος, ο καταπονημένος, είναι πολλά, Δημαρχέ. Όποιος από αυτούς τους συμπολίτες μας ενοχλείται, εκεί πλέον το επιχείρημα είναι υπέρ των συμπολιτών μας και εμείς είμαστε απέναντι σε όποιον δημιουργεί αυτό το πρόβλημα. Μάλιστα. Λοιπόν, Δήμαρχε, ευχαριστώ πολύ που εγκαινιάσαμε μαζί αυτή τη νέα ενότητα της εκπομπής. Να είστε καλά.